Τώρα που λείπει η κόρη μου, βρήκα ευκαιρία να κάνω ένα βίντεο στο δωμάτιο της, γιατί δεν με αφήνει αλλιώς. Βλέπετε τι ωραία διακοσμημένο είναι. Αμαρτία να μην το δείξουμε, είναι καλλιτέχνης η κόρη μου, ζωγράφος. Διάβασα στον γέροντα Ιωσήφ το Βατοπεδινό, έκανα κι άλλο επεισόδιο γι' αυτό, να αξίζει. Τώρα τελευταία είναι και ένα κομιδί των Ιερών Υψάνων του. Ένας πραγματικά μεγάλος Άγιος της εποχής μας. Βλέπουμε ποιον τρόπο επιτίθεται η αμαρτία. Οπότε είπα να κάνω ένα μικρό βιντεάκι, έτσι αυτά τα shorts που είναι και της εποχής της μοδός, παρότι τα shorts τα φοράνε το καλοκαίρι, για την αμαρτία και με ποιον τρόπο επιτίθεται η αμαρτία. Πρώτα έρχεται, λέει, κατευθείαν. Σε χτυπάει, ευθεία, αδιάντροπα. Προσπαθεί να φέρει την εικόνα στην διάνοιά σου, εκεί πέρα στη μεγάλη οθόνη. Εκεί πέρα, αν την αποκρούσεις, έχει καλός. Μετά συνεχίζει, πάει στα πλάγια. Χρησιμοποιεί προφάσεις και επιτίθεται πλάγια με δόλο, ότι αυτό το έχεις ανάγκη, αυτό σου χρειάζεται, να σου διεγείρει την επιθυμία. Και στο τέλος, αν και εκεί την αποκρούσεις, μετά έρχεται να σε στραγγαλίσει. Με το ζόρι, με τη βία, σε εκβιάζει. Σου λέει, με το ζόρι, θες δε θες, θα αμαρτήσεις. Εκεί πέρα χρειάζεται αποφασιστικότητα και δύναμη για να τα καταφέρουμε και πάνω απ' όλα η θεία βοήθεια, την οποία πρέπει να ζητάμε με την αδιάλειπτη προσευχή. Βέβαια, η ευχή πρέπει να συνδυάζεται με την ταπεινοφροσύνη. Δηλαδή, να μην έχουμε πεποίθηση στις δυνάμεις μας. Να πέφτουμε στα γόνατα μπροστά στην εικόνα του Θεού, στην Παναγία, στους Αγίους και να ζητάμε βοήθεια. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε την αμαρτία η οποία μας επιτίθεται. Αυτά για σήμερα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μην ξεχνάτε να γυμνάζετε την ψυχή σας.